Ήρθαν στην Ελλάδα για να περάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι για να δουλέψουν εδώ. Μας λένε πολλοί λαθρομετανάστες. 6 μήνες δεν δουλεύεις. Όχι, Ελλάδα έχει πολύ πρόβλημα. Δεν έχει δουλειά εδώ. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγάζετε πέρα. Πώς ζείτε. Πώς ζείτε. Έρθει η Ελλάδα και πάει πάνω. Δεν μένει εδώ. Πάει πάνω. Ιταλία, Γερμανία. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει πώς εξασφαλίζουν τα προστοζήν. 1,5 χρόνο είμαι χωρίς δουλειά. Ο μόνο ο Θεός ξέρει και πόσο περνάει η ζωή. Μου πήρανε προχθές τα λεφτά από εδώ. Ξεκουμπώσαν και μου τα πήραν. Εγώ δεν έρχομαι Ομόνια, φοβάμαι γιατί έχει ήδη πολλοί Αφγανούς και Χουρδούς. Το πρόβλημα της εγκληματικότητας δεν απασχολεί μόνο τους Έλληνες αλλά και τους μετανάστες που ζουν στο κέντρο της Αθήνας. Πολλοί μάλιστα από αυτούς ισχυρίζονται πως οι περισσότεροι αλλοδαποί που έχουν παραβατική συμπεριφορά και να είχαν εργασία δεν θα δούλευαν. Αυτοί είναι μαθημένοι και να βρουν δουλειά δεν θα πάνε, κορίτσι μου. Ούτε είναι Ιρακινοί ούτε είναι Φαλαστίνοι. Όλοι είναι από την Αλγερία, Μαροκινοί και Τινησία. Μιλήσαμε με δεκάδες μετανάστες, νόμιμους και μη. Όπως είπα στην κάμερα του Α, ελάχιστοι εργάζονται τους τελευταίους 6 μήνες ή ακόμα και τον τελευταίο χρόνο. Παλιά δουλειά εκεί, τώρα δεν έχει δουλειά, τίποτα. Πόσο καιρό είσαι χωρίς δουλειά? Περίπου 3 χρόνια. Αυτούς τους 3 μήνες, πώς ζεις? Από Αφγάνισταν πήρε τηλέφωνο στον παπά μου και δεν έχει λεφτά. Και σου στέλνει χρήματα από εκεί. Ναι. Τώρα τέλειωσε αυτό το μήνα, τέλειωσε. Τώρα... Ταμείο Ενεργείας. Ναι. Και μόνο οι αριθμοί σοκάρουν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα είναι 800.000, ενώ μόνο στο κέντρο της Αθήνας ο αριθμός τους αγγίζει τις 100.000. Εγώ με το αυτοκίνητο που πήγα να κυκλοφορήσω μια φορά μόλις σκοτίνιασε, πέσανε πάνω μου, κοντεύανε να με φάγνε. Συνήθως το κάνουνε, κλέβουνε, κάνουνε κακό στο κόσμο. Γιατί δεν έχουν δουλειές. Την ίδια ώρα το δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα τους πήραν το μεσημέρι 40 Αφγανοί μετανάστες μέσω προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τον Εθελούσιο Επαναπατρισμό.